Αχού. Της Χριστίνας στο κρεβάτι. Κουκαλίτσο. Κουκαλίτσο. Πήγα και ξάπλωσα πάνω στο κρεβάτι της σήμερα. Ξάπλωσα και είπα στη Στέλλα, μ' αρέσει αυτό το κρεβάτι και γελούσε. Και κάπαμε όλη μέρα, μπορώ να κάψω στο μαγαζί, ξέρω εγώ στο σπίτι, όλη μέρα. Με τις αγατούλες μου τις τέλειες. Και αν κάτσεις τώρα στον καναπέ θα έρθει και θα αρχίσει να φέρει στο πρόσωπό σου. Τι κόλλημα είναι αυτό δεν ξέρω. Ναι. Ο καναπές είναι μαγικός. Nice friends, ωραίοι φίλε, φιλενάδες, ωραίοι πρώην. Ναι, είμαστε πρώην, είμαστε νέοι. Είμαστε πρώην. Πρώην. Να λες τα πράγματα έτσι πως είναι. Εντάξει, δεν θέλω να είμαι κακό είναι. Δεν γίνεται, γιατί έκανες κάποια πράγματα στο παρελθόν. Εντάξει, θέλω να είμαστε μαζί, λέει, κάνει κακό. Είναι κακό, ας μην έκανες εκείνο που έκανες στο παρελθόν. Ωραίοι πρώην. Εγώ δεν ξέρω τι δείχνουμε και τι μπορεί να έχουν καταλάβει τα παιδιά, αλλά νομίζω ότι όλοι νομίζουν αυτό. Ο Ηλίας μας πετάει τα αδέρφια, μήπως παίζει κάτι μεταξύ σας. Ηλία, έγινε παριά η κουβέντα, δεν μπορώ. Κάτσε εδώ μαζί μας. Μόνο το καταλάβω, λέω τώρα. Το παρελθόν δεν μπορώ. Με σπρώχνει, με τραβάει. Ας ήσουν σωστός. Έτσι δεν είναι, Ηλία. Mm-hmm. Πρέπει να την πάρω λίγο από τον Αλέξη, ρε, όλο κάθονται μαζί, όλο κάνουν παρέα. Νιώθω σαν την τρίτη ρόδα. Όταν με είχε δεν με εκτίμησε. Ακριβώς. Έτσι είναι. Όταν χάνεις κάτι το εκτιμάς. Και να πω ότι δεν ήμουν καλή μαζί του, ήμουν πάρα πολύ καλή μαζί του. Δεν ξέρω πώς δεν το κατάλαβες πως είχατε σχέση μετά από 4,5 χρόνια. Όχι, μου δεν κατάλαβες. Είχαμε κανονικά. Ναι, ναι. Τι κάνουμε και σε πειράζει, είναι άλλο θέμα. Έτσι έλεγε εσύ, αλλά εκείνη λέει δεν κατάλαβε τίποτα. Πες το. Τι. Πες την αλήθεια. Τι να δούμε. Πόσο καιρό είμαστε μαζί. Την αλήθεια. Mm. Πες την εσύ. Εσύ. Δούλευε μια φίλη μου σε ένα μαγαζί και πήγαινα να την δω, δούλευε μπαρ. Και εκεί γνώρισα και τον Αλέξη, γιατί δούλευε και αυτός εκεί. Και επειδή πήγαινα σχεδόν κάθε μέρα και καθόμασταν εκεί, γίναμε μια παρέα, κάναμε παρέα για αρκετό καιρό και μετά απλά χαθήκαμε, έτσι. Εκείνη μου λέει δεν είχανε ποτέ τίποτα, την κυνηγούσε κάποτε, δεν είχε ενδιαφέρον. Και αυτός λέει ακόμα έχουνε κάτι, με έχουνε μπερδέψει, δεν ξέρω τι τρέχει. Θέλω να το πεις την αλήθεια. Και ότι σε κυνηγάγα. Και ότι δεν καθόσουν μαζί μου. Και ότι ήθελα να είμαστε μαζί και δεν ήθελες εσύ. Βασικά δεν ήμασταν ποτέ μαζί, αυτή είναι η αλήθεια. Yeah. Πρέπει να πιστέψω και εκείνη, διότι με κοιτάζει μέσα στα μάτια όταν μου το λέει, είναι. Την πιστεύω. Πιστεύω αυτά που μου λέει εκείνη. Σε κυνηγούσε και δεν. Δεν του κάθιζες. Τι είπε? Τι? Πώς το είπε? Να πει. Δεν του. Την κυνηγούσες και δεν σου έκατσε ποτέ. Φαντάζεσαι ότι μπορεί κάποιοι από τους συγκατοίκους να νομίζουν ή να υποψιάζονται ότι με τον Αλέξη είχες κάτι παραπάνω από μια απλή φιλία? Εγώ πιστεύω ότι όλοι το υποψιάζουν αυτό. Όλοι. Το πιστεύω. Είναι χειμώνας. Έχει κρύο. Και είσαι με τη σχέση σου. Και δεν πάω ποτέ έξω. Πού πάτε? Γιατί να πάμε έξω? Σινεμά. Εννοείται. Ταινίες. Εννοείται. DVD. Εννοείται. Με φαγητό πάντα. Λοιπόν. Εκτός σινεμά, εντάξει, θα πάρεις το σινεμά φαγητό. Ομάδα. Πάω. Κάκελα. Τα κάκελα. Και λίγο Παναθηναϊκός. Πάω και λίγο Παναθηναϊκός. Μια χαρά. Τι να σου πει το κλαμπ, τι θα διαλέξεις? Αν έχω παρέα θρίλερ, mm-hmm. αν δεν έχω παρέα, κάτι δραματικό για να κλάψω και καμία φορά μου αρέσουν αυτά τα teenage movies γιατί με κάνουν να νιώθω ότι είμαι ακόμη 17 και πάω στο λύκειο. Αγαπημένος τηλεδεσίματος. Ωραία, νομίζω το έχεις καταλάβει. Χύμα στο κύμα. Πολύ ωραία. Αγαπημένος εσύ. Δεν έχω. Αγαπημένος προορισμός. Βουνό ή θάλασσα? Βουνό. Χειμώνας καλοκαίρι? Χειμώνας. Πόσο καιρό ελεύθερη? Ελεύθερη, να μην έχω κάνει σχέση. Τώρα είσαι ελεύθερη? Ναι. Πόσο καιρό είσαι ελεύθερη? Αρκετά. Πόσο? Δεν θυμάμαι. Πώς γίνεται αυτό? Γιατί σχέσεις μου κρατούσαμε 3 μήνες, 2 μήνες, 4 μήνες, αυτό δεν μετράει για σχέση. Γιατί? Γιατί δεν μετράει. Όχι, όχι, γιατί? Γιατί κρατούσαν τόσο. Ναι. Δεν ξέρω, προφανώς κάτι. Κάτι γινόταν. Στο μαζί σας. Δεν
ξέρω. Όταν ήσασταν έξω, είχατε κάποια σχέση με τον Αλέξη, πάνω από φιλία? Όχι, τίποτα. Τίποτα πάνω. Ούτε καν μου έδωσε να καταλάβω. Δηλαδή, ή εκτός κι αν μου έδειχνε και εγώ δεν καταλάβαινα. Γιατί το έχω κι αυτό. Με τροχόν είναι οι σχέσεις. Όταν ήμουν πιτσιρικά και 2 χρόνια. Μια φορά μόνο. 2. Διαφορές από? 2 χρόνια και μία. Ναι, 2 χρόνια. Άντε και μία από 1. Μέχρι το 21. Μετά. Μετά. Γιατί όμως? Δεν έφερε. Είχαμε πει τότε πως έχω προδόσει. Τρομερό κορίτσι. Αλλά βλέπετε και μην αγγίζετε. Γιατί? Δεν ξέρω. Τι σου είχα ακούσει? Mm-hmm. Δεν σε είπα... Δεν σε ζουζουνίζει να μάθεις. Πραγματικά ήμασταν φίλοι και εδώ μέσα μου δείχνει και μου πετάει υπονοούμενα και όλα τα σχετικά, κάτι που το οποίο εγώ δεν το περιμένω. Γιατί έξω εγώ δεν είχα καταλάβει κάτι. Γελάω, να σε βλέπω, να σε βλέπω, να σε βλέπω. Κάνε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έλα λίγο, 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 Κριστίνα, πώς νιώθεις? Πρόμεση. Τι μέρα είναι, Τρίτη? Πέμπτη. Ενώ τρίτη σου μέρα. Περίπου να μετρήσω. Πέρα, Τρίτη. Και Κυριακή. Και Κυριακή Δευτέρα. Γιατί Κυριακή βράδυ που κοιμήθηκες στο Χιλτόν. Έχεις κλείσει πάντως τετραήμερο, έτσι. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Έχεις κλείσει τετραήμερο. 3,5 μέρες. Και 2 ώρες. Wow. Πώς νιώθεις, εγκληματίζεσαι? Αρκετά. Προσαρμόστηκες. Αρκετά γρήγορα, νομίζω. Βοήθησε το ότι ήξερες και τον Αλέξη? Πάρα πολύ. Δεν ξέρω βέβαια αν είναι καλό αυτό ή κακό, αλλά...